στριχτών του Μόρση και δυνάμεων ασφαλείας. Και μάλιστα στο Κάιρο, στο κέντρο του Καΐρου, έξω από το Πανεπιστήμιο του Καΐρου, σύμφωνα με αυτά τουλάχιστον μεταδίδω, αλλά Ραμπίγια, γίνονται συγκρούσεις μεταξύ των αδελφών μουσουλμάνων και του στρατού, συγκρούσεις που έχουν και τραυματίες. Γιατί όμως μπορεί από τη μία πλευρά να έχουμε πανηγύρια, όπως είδαμε και από τους διαδηλωτές, αλλά και από τις αρχές και την αστυνομία, όπως είδαμε και στο βίντεο. Από την άλλη, όμως, οι υποστηρικτές του Μόρση σε πολλές περιοχές είναι αποφασισμένοι να αντιδράσουν. Ακριβώς παρά τα 300 εντάλματα σύλληψης, παραμένει σκληρός ακόμη ο πυρήνας των Ισλαμιστών. Βέβαια, πριν από λίγη ώρα, σύμφωνα με το Reuters, οι αδελφοί μουσουλμάνοι έβγαλαν ανακοίνωση με την οποία απορρίπτουν, όπως λένε, το πραξικόπημα και καλούν σε ειρήνη. Επίσης, να πούμε ότι το ίδιο πρακτορείο, το Reuters, μεταδίδει ότι το κρατικό τυπογραφείο αρνήθηκε να τους τυπώσει την εφημερίδα οργανό τους. Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις στην Αίγυπτο, Πέτρο, έχουν προκαλέσει και συναγερμό στην κυβέρνηση Ερντογάν. Είναι πολύ φυσικό να ανησυχεί ο Ερντογάν. Αυτή τη στιγμή έχει καλέσει έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο με τη συμμετοχή του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Είναι χώρα κλειδί για τον Ερντογάν. Η Αίγυπτος έχει στηρίξει από την πρώτη στιγμή τον πρόεδρο Μόρση. Έχει δώσει και 2 δισεκατομμύρια δολάρια δάνειο στην Αίγυπτο για να στηρίξει την οικονομία της και πολλές τουρκικές επιχειρήσεις αναπτύσσονται στη χώρα. Και όχι μόνο αυτό, είναι το ισλαμικό καθεστώς εναντίον του κοσμικού καθεστώτος, όπως συμβαίνει και στην Τουρκία. Είναι παρεμφερής κατάσταση. Και υπάρχει φόβος και είναι λογικό να σε ευχαριστήσω.